Ονομάζομαι Μανώλης Μανώλης και είμαι μεταλλορύχος. Εργάζομαι στα μεταλλεία της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Εργάζομαι και κατάγομαι δηλαδή από μια περιοχή που την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον εμφανίζεται με τρεις διαφορετικές εικόνες. Η πρώτη εικόνα, την οποία γνωρίζουν και οι περισσότεροι, είναι η εικόνα της σύγκρουσης, της δημιουργίας αντιπάλων και αντιμαχόμενων πλευρών, για να επιβεβαιωθεί για ακόμα μία φορά ο στίχος του ποιητή πως για τα αφέντη το φαΐ θα σκοτώνουν τη λαή. Για πολύ μεγάλο διάστημα ζήσαμε εμφυλιακές καταστάσεις σε αυτόν τον τόπο. Αδερφός με αδερφό, μάνα με γιο, απέναντι σε διαφορετικά στρατόπεδα. Και στη μέση να γλεντάνε αφεντικά και κομματικοί παράγοντες, να χτίζονται καριέρες και αξιώματα και να υπογράφονται χρυσά συμβόλαια εκατομμυρίων. Ο φόβος, η αβεβαιότητα και κυρίως το μίσος και από τις δύο πλευρές είχε αρχίσει να γίνεται κύριο συστατικό της καθημερινότητάς μας. Και κάπου εκεί, ως λογικό επακόλουθο, άρχισε να γεννιέται και ο φασισμός. Και πώς να μην γεννηθεί άλλωστε, όταν κόμματα της υποτιθέμενης αριστεράς, για να παίξουν ψηφοθυρικά παιχνίδια, δεν δίστασαν να βάλουν εργάτες και αφεντικά στο ίδιο τσουβάλι. Ένα τσουβάλιασμα που γνώριζαν πως στην πραγματικότητα δεν ισχύει, στην πλειοψηφία τουλάχιστον. Αλλά τότε δεν βόλευε η εικόνα του καλού και περήφανου μεταλλορύχου, γιατί έπρεπε να κερδιθούν ψήφοι. Και πώς να μην σηκώσει κεφάλι άλλωστε ο φασισμός, όταν ο εργάτης για πολύ μεγάλο διάστημα είχε χάσει την πραγματική του υπόσταση και από άνθρωπος που παράγει αξία και κέρδος για την οικογένειά του, μετατρέπεται από το ίδιο το αφεντικό, με τη βοήθεια βέβαια και καλοθελητών, σε φρουρός, πολιορκητικός κρυός και μοχλός πίεσης, σε μια σκακέρα πολιτικών και οικονομικών παιχνιδιών, στα οποία δεν θα έπρεπε να λαμβάνει μέρος κανείς εργάτης, ποτέ. Και τα χρόνια πέρασαν. Οι συγκρούσεις σταμάτησαν. Οι ψήφοι δόθηκαν. Οι άδειες πάρθηκαν. Οι πληγές ίσως και να υπουλώθηκαν. Η δεύτερη εικόνα με την οποία μπορεί κάποιος να γνωρίζει την περιοχή είναι η εικόνα της χρυσής επένδυσης, της γενναιοδορίας των εταιριών, της δίθεν μηδενικής ανεργίας, των ηλουστρασιών εντύπων, των πολύχρωμων μπάνερ που μας υπενθυμίζουν τους χρυσούς κανόνες της υγιεινής και ασφάλειας. Ξεχνώντας όμως να μας πούν ότι στοχοποιείσαι αν τους στηρίσεις. Και κυρίως, απολύεσαι αν προτρέψεις να τους στηρίσουν και άλλοι. Είναι η εικόνα των υψηλών μισθών, των εταιρικών παροχών και των χρυσών αποζημιώσεων εχεμήθειας που δίνονται στα μεγαλοστελέχη της εταιρείας. Είναι η εικόνα των χιλιάδων αιτήσεων πρόσληψης από ανέργους από όλη την Ελλάδα που θέλουν να ζήσουν το όνειρο. Κανείς όμως δεν τους μίλησε για το τίμημα. Το τίμημα που πληρώνουμε εμείς, οι εργάτες των υπογείων, οι άνθρωποι που καθημερινά κατεβαίνουμε 400 μέτρα κάτω από τη γη για να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Και το τίμημα δεν είναι άλλο από την ίδια μας τη ζωή. Τους δίνουμε χρόνια από τη ζωή μας, από ανάγκη. Η τρίτη εικόνα και η πιο πρόσφατη είναι η εικόνα του αγώνα, της αφισβήτησης, των απολύσεων, των μηδενικών αυξήσεων, της περικοπής και εκτιμένων δικαιωμάτων και κυρίως της επιβεβαίωσης ότι τα συμφέροντα των εταιριών δεν μπορούν να ταυτιστούν με το συμφέρον των μεταλλορύχων. Αυτοί νοιάζονται μόνο για τα κέρδη τους. Κέρδη που δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στα σπίτια αυτών που τα παράγουν. Αυτήν την τρίτη εικόνα όμως μπορεί και να μην την μαθαίνατε ποτέ. Αν το κουκουέ με τα στελέχη και τις δυνάμεις του δεν έμπαιναν μπροστά σε αυτή την προσπάθεια,
σε μια προσπάθεια για να βγουν οι ανάγκες των εργαζομένων στο προσκήνιο, να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους και συνθήκες δουλειάς, να μην αποδεχτούμε μυρολατρικά και με ητοπάθεια τις συνεχόμενες μειώσεις. Η επιλογή αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ είναι μονόδρομος για τους μεταλλορύχους. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βάλουμε φρένο στα σχέδια των εταιριών και να διεκδικήσουμε σύγχρονα δικαιώματα με βάση τις ανάγκες μας. Η θέση του μεταλλορύχου δεν μπορεί παρά να είναι δίπλα στο κόμμα της εργατικής τάξης για να αγωνιστεί για το σήμερα, για το αύριο και για την αξιοπρέπειά του. Γιατί, σύντροφοι, όταν δουλεύεις 400 μέτρα κάτω από τη γη, τότε βαθιά μέσα σου το ξέρεις, πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.